Βρισκόμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι δεν πάει άλλο. Φτάνει πια με τις αδιανόητες εγκληματικές γενοκτονίες και με την εφιαλτική αυτή κατάσταση. Πρέπει η πολιτεία καταρχάς να πάρει μέτρα, να νομοθετήσει τον όρο γυναικοκτονία μέσα στον ποινικό κώδικα, μέσα στα σχολεία, μέσα στα συμβουλευτικά κέντρα γυναικών πανελλαδικά, να αναλάβει πρωτοβουλίες άμεσα. Εκτός όμως αυτών, πρέπει και εμείς ως κοινωνία, στη γειτονιά μας, στο περιβάλλον μας, στις πόλεις μας, να μην κλείνουμε τα μάτια, να παίρνουμε θέση και να σταματήσουμε τον νόμο της σιωπής όταν κλείνουν οι πόρτες στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού. Να καταπολεμήσουμε για τις ανισότητες που επηρεάζουν αυτή την υπόθεση και να δώσουμε όλη μάχη μια κοινωνία ισότητας, πραγματικής, αλληλεγγύης και συνοχής. Πείτε μας κι εσείς. Βρισκόμαστε εδώ να ενώσουμε τη φωνή μας όλες και όλοι ενάντια στην έμφυλη βία. 17 θύματα. Ποτέ ξανά. Δεν πρέπει να υπάρξει άλλη γυναίκα κακοποιημένη, αλλά και η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει και για τις δομές στήριξη κακοποιημένων γυναικών και προφανώς ο όρος γυναικοκτονία θα πρέπει να καθιερωθεί. Είναι πολύ αισιόδοξο ότι βλέπουμε νέα αγόρια και κορίτσια να στηρίζουν αυτό το αίτημα. Η ισότητα στην κοινωνία, η δημοκρατία έχει να κάνει, είναι για όλους. Η έμφυλη βία είναι μια μεγάλη πληγή και βλέπουμε ότι έχει μια έξαρση το τελευταίο καιρό και στην χώρα μας. Πρέπει όλοι να αρχίσουμε να μιλάμε. Νομίζω ότι το κίνημα το MeToo έδωσε αρκετά καλά δείγματα και πιστεύω ότι και στη χώρα μας θα σταματήσει πια αυτή η αδικία και να έχουμε άλλα θέματα.